Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε κάποια προϊόντα τα οποία ξεχώρισα γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ το μήνα που μας πέρασε και κάποια προϊόντα τα οποία τα ξεχώρισα γιατί δεν μου άρεσαν καθόλου. Πάμε στο βίντεο. Θα ξεκινήσω με μακιγιάζ. Και θα σας δείξω μία παλέτα την οποία έχω λιώσει και σας έχω κάνει και μακιγιάζ με αυτή την παλέτα. Είναι από Anastasia Beverly Hills, η Νορβίνα. Παιδιά, είναι βουτυρένιες οι σκιές, δηλαδή βάζεις το δάχτυλο και γλιστράει σαν βούτυρο. Είναι καταπληκτικές και η σήμερη και η ματ. Και το μακιγιάζ μου σήμερα το έχω κάνει με αυτή την παλέτα και όλα μου τα μακιγιάζ πλέον τα κάνω με αυτήν. Τις έχω αφήσει τις άλλες στην άκρη. Είναι για να κάνεις και πιο απλό καθημερινό look. Είναι για να κάνεις και μέχρι πολύ grande look. Τα έχει όλα και συμφέρει. Έχει και αυτό το πινελάκι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ βολικό. Έχει και το καθρεφτάκι του εδώ. Είμαι ενθουσιασμένη με την ποιότητα, οι σκιές αναμειγνύονται υπέροχα, η μία σκιά πάνω στην άλλη έχουν πολύ ωραία απόδοση, κρατάνε σαν σκιές όλη μέρα και όλη νύχτα άμα θες. Είναι μία από τις καλύτερες παλέτες, αν όχι η καλύτερη παλέτα που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Συνεχίζω με παλέτα για το υπόλοιπο πρόσωπο, είναι από Radiant. Επίσης σας την έχω δείξει σε βίντεο μακιγιάζ. Αυτά τα βίντεο θα τα έχω πάνω, όσοι ενδιαφέρεστε να πάτε να τα δείτε. Έχει μέσα 3 bronzer και 2 rouge και ένα highlighter. Φοβερή απόδοση, κρατάει επίσης όλη μέρα και όλη νύχτα. Και τα 3 bronzer, παρόλο που έχουν διαφορετικές αποχρώσεις, με έχουν βολέψει πολύ. Αυτό είναι πιο πολύ για κοψίματα, αυτό είναι καθαρά bronzer. Και αυτό δίνει έτσι λίγο σήμερι εφέ. Τα ρουζάκια είναι πολύ ωραία, ένα κοραλί, ένα ροζ. Και το highlighter ταιριάζει με όλα τα look. Είναι χρυσό bronze, όχι χρυσό, bronze θα το έλεγα. Και έχει και ένα καθρεφτάκι πάρα πολύ βολικό και λίγο λερωμένο, συγχωρέστε με. Είναι από την πολύ τη χρήση να κάνω. Περνάω σε ένα προϊόν το οποίο είναι από Kiko Milano. Αυτό το πήρα για σκιά, αλλά τελικά σαν σκιά δεν μου άρεσε. Μου άρεσε όμως πάρα πολύ σαν highlighter. Είναι αυτή εδώ η απόχρωση. Είναι χρυσή απόχρωση, είναι το 208. Σαν σκιά δεν φαίνεται όταν το βάζεις πάνω στο μάτι, είναι σαν να μην έχεις βάλει τίποτα. Ενδεχομένως αν θες έτσι μια πάρα πολύ ελαφριά λάμψη να δώσεις, ίσως. Αλλά σαν highlighter είναι καταπληκτικό, θα το δούμε σε μακιγιάζ αυτό, θα το χρησιμοποιήσω σε επόμενο βίντεο. Να σας το κάνω λίγο έτσι να δείτε την απόχρωσή του. Αλλά θα το δούμε και φορεμένο. Ένα κραγιόν το οποίο και αν το φόρεσε αυτό το μήνα, έγινε χαμός, το φορούσα συνέχεια. Είναι αυτό εδώ από Δημήτρη Στράτο. Είναι από τα Velvet Matte Lipstick, το Provocative. Καταρχάς θέλω να δούμε τη συσκευασία, η οποία κλείνει μαγνητικά και μπορείς να το έχεις μέσα στην τσάντα μαζί σου και να μην φοβάσαι ότι θα ανοίξει, ότι θα λερωθεί το ίδιο, θα σου χαλάσει, ότι θα σου λερώσει τα πράγματα. Πολύ καλή συσκευασία. Και μέσα το κραγιόν δείτε τι ωραία απόχρωση που έχει. Θεωρώ ότι είναι το ιδανικό φθινοπωρινό κραγιόν, η ιδανική απόχρωση. Επίσης θα το δούμε σε βίντεο μακιγιάζ για να δείτε ακριβώς πώς γράφει και στα χείλη, απλά έτσι να έχετε μια ιδέα τώρα. Είναι ματ στα χείλη, στρώνει πολύ ωραία, έχει πλούσια απόδοση χρώματος και είναι ενυδατικό, δεν είναι transfer proof, προσοχή, μεταφέρεται αν φας, αν πιείς, μεταφέρεται στη μάσκα, okay. Αλλά είναι για περιπτώσεις που έχεις μάσκα που δεν κολλάει στα χείλη και μετά θα πας για καφέ, οπότε θα τη βγάλεις και δεν σε ενδιαφέρει το αν θα μεταφερθεί ή όχι το κραγιόν σου. Παρόλο που μεταφέρεται, δεν χάνεται η απόδοση από τα χείλη, δηλαδή ναι θα πιείς από το ποτήρι, θα πάει στο ποτήρι, αλλά δεν θα χαθεί το χρώμα από τα χείλη σου και επίσης θα σου κρατήσει τα χείλη ενυδατωμένα
και έτσι juicy όλη την ημέρα. Ξεχώρισα και ένα lip gloss αυτό το μήνα που είναι από Maybelline, το Filter Gloss στην απόχρωση 008 Stone. Αυτό εδώ πέρα. Πολλές φορές τα φορούσα αυτά τα δύο σε συνδυασμό. Μυρίζει σαν καραμελάκι. Πώς τα λέγανε εκείνα τα καραμελάκια που είχαν τις αγελαδίτσες απ' έξω, γάλακτος που ήταν έτσι μαστιχωτά. Δεν θυμάμαι πώς λέγονταν. Τα έτρωγα πολύ όταν ήμουν μικρή. Τέλος πάντων, έχει αυτή τη μυρωδιά. Όσοι τα τρώγατε έχετε καταλάβει για τι πράγμα μιλάω. Αυτή είναι η απόχρωσή του. Έχει πλούσια απόδοση στα χείλη. Ας το βάλω και τώρα να το δείτε. Λοιπόν, δεν κολλάει καθόλου. Δεν έχει το lifter εφέ που λέει. Δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο, αλλά είναι πολύ ωραίο στα χείλη, είναι ενυδατικό, έχει μέσα γυαλουρονικό οξύ. Και δείτε τι ωραίο αποτέλεσμα που κάνει. Και θα τελειώσω με τα αγαπημένα, μιλώντας σας για μία μάσκα από την εταιρεία The Pioneers. Είναι αυτή εδώ, είναι μάσκα ενυδάτωσης με νάτριο PCA και υαλουρονικό νάτριο. Έχει ηλεκτρολίτες και κεραμίδια. Είναι δροσιστική μάσκα βαθιάς ενυδάτωσης και ανανέωσης. Λοιπόν, είναι μία μάσκα που μπορείς να τη βάλεις όπως όλες τις υπόλοιπες. Έχει dropper, θα σας το δείξω. Θα σας βάλω και λίγο στο χέρι μου να δείτε πώς είναι η υφή του. Είναι έτσι. Αλλά παρόλο που εδώ δείχνει λευκό, όταν το βάζεις στο πρόσωπό σου εξαφανίζεται. Γι' αυτό λέγεται και ghost mask. Όντως, το βάζεις και είναι σαν να μην έχεις βάλει τίποτα οπτικά. Μπορείς λοιπόν να το βάλεις σκέτο στο πρόσωπό σου, σαν μια οποιαδήποτε μάσκα. Μπορείς όμως να βάλεις την ενυδατική σου κρέμα, να κάνεις όλη την βραδινή σου ρουτίνα, να βάλεις και την ενυδατική σου και από πάνω να το βάλεις. Εμένα έτσι με βολεύει να το χρησιμοποιώ, για να ενισχύσεις την ενυδάτωση της κρέμας σου. Δηλαδή μπορεί να έχεις μια κρέμα η οποία δεν είναι και τόσο ενυδατική ή είναι ενυδατική, αλλά σήμερα ρε παιδί μου θες το κάτι της παραπάνω, γιατί σε φύσηξε ο κρύος αέρας, λίγο αφυδατώθηκες, λίγο νιώθεις ότι κάτι συμβαίνει στο πρόσωπο, έχεις έναν ερεθισμό, θες λίγο να το φρεσκάρεις. Βάζεις αυτή τη μάσκα, κοιμάσαι και το πρωί απλά την ξεπλένεις. Επίσης με βολεύει αυτός ο τρόπος, διότι δεν χρειάζεται να βάζω τη μάσκα και να κάθομαι να περιμένω να περάσει η ώρα για να πάω να την ξεπλύνω και μετά να βάλω τα υπόλοιπα προϊόντα. Δηλαδή κάνω και οικονομία χρόνου εκτός των άλλων. Μου έχει αρέσει πολύ. Όμως, μιας που μιλάμε για The Pioneers, παρόλο που αυτό το προϊόν μου άρεσε, θα σας δείξω κάποια που δεν μου άρεσαν, δυστυχώς. Το πρώτο που δεν μου άρεσε είναι το Pink Pepper Slim Fast Track, αυτό εδώ, που είναι για καύση λίπους. Λέει, θερμαντικό τζέλ κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Οι κριτικές που είδα ήταν πάρα πολύ καλές και λέγανε ότι ναι, βλέπουν αποτέλεσμα κτλ. Δεν ξέρω, παιδιά, αν είναι αποτελεσματικό προϊόν, γιατί δεν μπόρεσα να το χρησιμοποιήσω και θα σας πω γιατί. Μυρίζει, πώς να την πω αυτή τη μυρωδιά, σαν πιπέρι, αλλά και κάτι γλυκό συγχρόνως. Όταν το βάζω όμως στο σώμα, παίρνει φωτιά το κορδελιό. Παίρνουν φωτιά τα μπατζάκια μου. Μη σας πω τι άλλο παίρνει φωτιά. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Πραγματικά έκανα 3-4 απόπειρες. Κοκκίνησα όπου ακούμπησε αυτό το πράγμα. Κοκκίνησα λες και έχω πάθει έγκαυμα τρίτου. Του βαθμού, δηλαδή τρόμαξα και δεν ένιωσα ζέστη που λέει εδώ γιατί είναι θερμαντικό, αλλά ένιωσα κάψιμο. Δεν ξέρω αν
η δική μου επιδερμίδα αντέδρασε σε κάποιο συστατικό ή είναι έτσι, αυτό είναι το φυσιολογικό του, δεν γνωρίζω. Παιδιά, τι κάψιμο ήταν αυτό, τι κάψιμο, και κράτησε μισή ώρα, τρία τέταρτα. Επίσης, το άπλωσα στο σώμα, έπλυνα τα χέρια μου όπως λέει και στη συνέχεια πήρα μια άλλη ενυδατική να βάλω στο υπόλοιπο σώμα. Δεν ξέρω τι έγινε, απορροφήθηκε από τα χέρια μου, παρόλο που τα έπλυνα καλά, δεν ξέρω γιατί, πήγε και στο υπόλοιπο σώμα. Μάλλον είχε απορροφηθεί πολύ από τα χέρια και μεταφέρθηκε με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω, πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το χρησιμοποίησα λοιπόν και άλλες 2-3 φορές, να δω ότι όντως δεν την παλεύω με αυτό το προϊόν και σιγουρεύτηκα. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Αν το έχει χρησιμοποιήσει κάποιος από εσάς, μπράβο του, συγχαρητήρια, τον θαυμάζω. Εγώ ήταν αδύνατο να το βάλω πάνω μου, λυπάμαι. Ενώ όλα τα προϊόντα ψάχνω, βρίσκω έναν τρόπο να τα χρησιμοποιήσω, αυτό δεν μπορώ. Και θα περάσω σε μάσκες προσώπου της ίδιας εταιρείας που επίσης δεν μπόρεσα να χρησιμοποιήσω, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Πρώτη φορά μου συμβαίνει τόσα προϊόντα της ίδιας εταιρείας να μην μου ταιριάξουν. Προσέξτε, δεν λέω ότι δεν είναι καλά προϊόντα, απλά εμένα δεν μου ταιριάξαν, έτσι. Πρόκειται για τη μάσκα The Wall Mask, είναι καθαριστική μάσκα αναδόμησης προσώπου με πράσινη άργυλο. Να σας το δείξω και μέσα. Κατάφερα να το χρησιμοποιήσω επίσης 2-3 φορές. Δεν μπορούσα παραπάνω. Καταρχάς με το που το βάζω στο πρόσωπό μου, παρόλο που το βάζω πολύ μακριά από τα μάτια, αρχίζουν και δακρύζουν τα μάτια μου και ρίχνω το κλάμα της ζωής μου. Έχει κάποια ουσία που κάνει τα μάτια μου να δακρύζουν. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, έχει μέσα κόκκους οι οποίοι είναι αρκετά άγριοι, τουλάχιστον για το δικό μου το πρόσωπο. Δηλαδή, όταν πάω να το αφαιρέσω, με τις ελάχιστες κινήσεις που κάνω, νιώθω ότι γδέρνω το πρόσωπό μου με γυαλόχαρτο. Τόσο πολύ. Και μετά, έχω και κάποιες κοκκινίλες στο πρόσωπο, οι οποίες, εντάξει, όταν βάζω τις ενυδατικές μου και αυτά, φεύγουν, ηρεμούν, αλλά σίγουρα δεν θέλω η μάσκα προσώπου που βάζω να νιώθω ότι με γδέρνει και μου δημιουργεί και κοκκινίλες. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισα και με αυτήν εδώ τη μάσκα, είναι η Make the Difference, η οποία είναι ενυδατική πάστα προσώπου και σώματος λάμψης. Έχει υπέροχη όψη, μυρίζει σαν σαπούνι, επίσης έχει κόκκους. Όταν κοιτούσα τα προϊόντα πριν τα πάρω, δεν ξέρω αν έγραφε ότι έχει κόκκους και εγώ δεν το είδα. Αν το είχα δει δεν θα το έπαιρνα, νομίζω δεν το έλεγε, μπορεί και να το έλεγε και να μην το είδα εγώ. Πάντως έχει κόκκους και αυτή η μάσκα, εξίσου δυνατούς. Πάλι όταν το βάζω στο πρόσωπό μου δακρύζουν τα μάτια μου, πάλι μου δημιουργεί κοκκινίλες κατά την αφαίρεση. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να τα χρησιμοποιήσω αυτά τα προϊόντα, μπορεί να είναι μια χαρά προϊόντα, απλά δεν τέριαξαν στη δική μου επιδερμίδα. Θα κλείσω αυτό το βίντεο με ένα τελευταίο προϊόν που δεν μου άρεσε αυτό το μήνα και είναι από την εταιρεία Morphe. Βασικά δεν είναι ότι μου άρεσε αυτό το μήνα, το χρησιμοποίησα αρκετές φορές μέχρι να σιγουρευτώ ότι δεν μπορώ να το ξαναχρησιμοποιήσω. Έχει καιρό που το έχω. Είναι από την εταιρεία Morphe, είναι το M441. Είναι ένα πινέλο για blending. Καταρχάς να πω ότι είναι σαν τσουρωμαδημένος πετινός. Δείτε το πως είναι. Έτσι ήταν και από τη στιγμή που μου ήρθε. Θεώρησα ότι μπορεί απλά να χάλασε κατά τη μεταφορά. Οκ, δεν έδωσα πολύ σημασία. Αν και περίμενα να έρθει σε λίγο πιο περιποιημένη συσκευασία, γιατί είναι Morphe, δεν είναι ότι να είναι πινέλο. Πέραν τούτου όμως, είναι ένα πάρα πολύ σκληρό πινέλο. Έχει πολύ άγριες τρίχες. Όταν κάνω blending, όσο απαλά και να κρατήσω το πινέλο, νιώθω ότι με γδέρνει. Αυτό δεν μου έχει συμβεί ξανά ούτε με πινέλα των 2 και 3 ευρώ.
Δηλαδή όταν ήμουν μικρή και έπαιρνα πινέλα ό,τι να είναι, των 3 ευρώ, τέτοιο πρόβλημα δεν είχα, να είναι τόσο άγρια. Και μιλάμε για μόρφη, έτσι, και το πήρα από το επίσημο site, οπότε δεν παίζει να είναι μούφα. Πολύ απογοητεύτηκα. Αντίθετα, ένα άλλο πινέλο που πήρα από την εταιρεία ήταν μια χαρά. Δηλαδή το μόρφη M321, που είναι για να κάνεις εδώ λεπτομέρεια στη γωνία, ήταν τέλειο, ήταν μαλακό, ήταν πολύ ωραίο. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Αυτό δεν ξέρω γιατί μου βγήκε έτσι. Πάντως δεν το χρησιμοποιώ πια, γιατί νιώθω ότι τόσο που μου δένει τα μάτια δεν γίνεται, όχι. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Αυτά ήταν τα προϊόντα που ξεχώρισα αυτό το μήνα. Είτε τα ξεχώρισα με καλό είτε με κακό τρόπο. Αν κάποιο από αυτά έχετε χρησιμοποιήσει, γράψτε μου και εσείς τη γνώμη σας από κάτω, αν σας άρεσε ή δεν σας άρεσε. Γράψτε μου και τα δικά σας αγαπημένα. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου, και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!